Εμένα αυτό είναι κούρσα. Αλλά κέρα. Για πες μας, από πόσο χρονών έχει τα ζωντανά? Από 7 χρονών. Από 7 χρονών. Με τον πατέρα σου, ε? Ναι. Και δικά σου πότε έκανες? Πήγα 17 χρονών πατρέφηκα και μετά έκανα δικά μου. Και έκανες δικά σου, ε? Ναι. Στο Φρέατσι τα είχατε και μετά στο... και στο... Στις Λαζάριδες. Λαζάριδες. Και στο Κακοπέρα το πηγαίνατε πιο ναι, παλιά. Ναι. Πατέρα σου. Ναι, ναι. Πηγαίναμε εκεί ύστερα, ότι είχαμε νοικιάσει το Κακοπέρα με το ξενοχώρι. Άμα ξαναγεννιώσουν, θα έκανες γίδια? Πού καλά είσαι, θα παρατάω τα γίδια. Δεν τα παρατάς. Είμαι 91 χρόνια τώρα. Το γάλα πού το πηγαίνατε? Το πήγαινε η γιαγιά Μαχαλά. Το πήγαινε κάτω στην Αίγινα. Στην αρχή. Το πηγαίναμε στις φυλακές, αρίστερα που κλείσανε οι φυλακές, το είχαμε πάρει δημοπρασία τις φυλακές. Ο πατέρας μου και ο μπάρμπας μου Γιώργης, τα δύο αδέρφια. Ύστερα κλείσανε οι φυλακές και το πήγαινε στο Μαχαλά η γιαγιά. Ο τράγος βρωμάγε για το παππούς, είχε ημέρες γίνεται, δεν είχε άγρια από σιγάγου. Ο του λέει, κύριε Γιώργη μου, μωρέ, ο τράγος σου μυρίζει. Α, τι λέει, αυτή η γαμπρίτα και σκολόνιες βάζουνε. Έτσι μυρίζει. Και μυρί ακόμα το θυμάται. Τώρα για να κάνεις εκτινοτρόφος, πρέπει να έχεις ψυχή μεγάλη. Για να το αγαπάς. Ότι η δουλειά πρέπει να αγαπάς. Μόνο δεν αγαπάς για εκείνη, δεν την κάνεις καθόλου. Αν άκουγες το βράδυ που ανταμώνανε απάνω στόρος τα γίδια και άκουγες τα τροκάνια και πιάνανε και τα σφεντουριώτικα πάνω. Κάθε μέρα ψάχνανε να βρουν τράγους από το Άγιο της Αίγου στο σφεντούρι και από το σφεντούρι στους Ζήκηδες. Η τεχνοτροφία εδώ στην Αίγινα την έχουν αφήσει, έχει μείνει πίσω. Εγώ θα τη χαρακτηρίσω πρωτόγονη τεχνοτροφία στην Αίγινα. Δηλαδή όπως την αφήσαν οι παππούδες μας, οι προπαππούδες μας, έτσι τη συνεχίζουμε εμείς. Μπορεί και καλό αυτά, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα μένοντας τόσο πίσω θα μείνουμε, δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Πρέπει να εξελιχθεί η τεχνοτροφία στην Αίγινα. Θέλει μεγάλη δουλειά, δύναμη, βοήθεια από το κράτος δεν περιμένουμε. Το έχουμε καταλάβει δηλαδή και από το κράτος και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σταμάτησε μετά το 80-95, σταμάτησε ο τελευταίος αμαρτζής που ήταν. Έχει πεθάνει γύρω στο 2000, μέσα στο 2000 έχει πεθάνει ο τελευταίος αμαρτζής. Μετά έμεινα εγώ. Εκεί στο 2000 δεν υπάρχει. Μουλάρια δεν υπάρχει πλέον στην Αίγινα. Μουλάρια η Αίγινα πέρδε κάτι σφεντούρι. Είχαν 121 μουλάρια εγγραφή, απογραφή. Όταν τα πηγαίνανε στο γήπεδο είχαν στρατιωτική ταυτότητα τα μουλάρια. Και τα γαϊδούρια άνω το 1,20 ύψος. Μετά πήρε να τα δουλέψει. Α, και τώρα αν φτιάξει ένα σαμάρι θα το έχει μέχρι να πεθάνει. Ο μόνος που τα δουλεύει είμαι εγώ. Και δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να διασχίσεις με άλογο την άνοιξη από Πέρδικα προς Αγία Μαρίνα. Αλλά πάντα σε αυτό το πάνω με ευχαριστεί. Με ευχαριστεί. Και όταν θα ανέβεις απάνω στ' άλογο, φίλε μου, τα ξεχνάς όλα. Τα ξεχνάς όλα. Μας έφαγε η εξέλιξη, η φιγούρα, αλλά η φιγούρα φέρνει και τη λιγούρα. Και πηγαίναμε με τον Γιώργη, τον Μπόγρη και άλλα παιδιά. Και τρώγαμε εκεί. Και είχαμε κάτι καλάμια από τις κρεμμυδασχέλες, δεν βγάζουν τον καρπούζι. Αυτό είναι κούφιο. Άμα ξεραθεί, είναι κούφιο μέσα. Και ρουφάγατε σε καλάμια. Και το βάζαμε μέσα στην τρύπα και βάζαμε
ή το ποκάμισε μας από πάνω, γιατί έβγαινε όλη ξύρα, πράσουν έφτασε. Και το βάζαμε έτσι και λουφάγαμε και πήραμε νερό. Έκανα μερικά πρόβατα, μετά έκανα και τα γίδια που το είχαμε ράκι και ζήσαμε την οικογένεια. Πάντως, ωραία χρόνια και με αυτά ζήσαμε και τώρα πάνω να μας τα ξεκάνουν. Άρα μας τα ξεκάνουν, θα τρώνε αμερικάνικη σκόνη για γάλα. Πάμε καθόλου καλά και τώρα δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί που τα κάνουν. Εδώ ο συγχαρουμένος ο πατέρας μου το 1950 εξεκίνησε αυτή την ιστορία με τα μοσκαράκια του, με τα αρνάκια του, με τις κατσικούλες του και έτσι μας μεγάλωσε 4 αγόρια. Μεγαλώσαμε μέσα στα προβατάκια και στα μοσκάρια και γι' αυτό από τότε μέχρι σήμερα υπάρχει αυτή η διαδοχή. Όποιος έχει ζώα ξέρει να ζει και σήμερα ειδικά με την κρίση ακόμη περισσότερο, γιατί οι παλαιοί ανθρώποι λέγανε μια κατσίκα είναι η γελάδα του φτωχού. Και έτσι λοιπόν και εμείς έχουμε αυτά τα ζώα και τρώμε και εμείς και τρώει και ο κόσμος και τρώνε και άνθρωποι από την ενορία και από την κατασκήνωση, στην κατασκήνωση μάλλον όλο το καλοκαίρι παίρνω το γάλα και πάω εκεί πέρα όπως ξέρετε όλοι και κάνω τα γλυκά και είναι νόστιμα και περιποιούμε τα παιδιά, όλα καλά και ευλογημένα. Τα ζώα είναι η ζωή μας όπως ξέρεις λοιπόν.